Σοκ στην τοπική κοινωνία τη Μεσσαράς Στο Ηράκλειο έχει προκαλέσει ο θάνατο 47χρονου άντρα, ο οποίο βρήκε τραγικό θάνατο όταν, όπω όλα δείχνουν, παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε τα ξημερώματα από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ε, σε κάθε έννοια ανθρωπιά και σεβασμού στην ανθρώπινη ύπαρξη και υπόσταση. Να χτυπήσει κάποιον και να τον εγκαταλείψει. Ο άτυχο άνδρα, ο οποίο είναι πατέρα τριών παιδιών και διέμενε στι Μύρες, εντοπίστηκε λίγο πριν τι 4 το πρωί από δύο γυναίκε που περνούσαν με το δικό του όχημα από την περιοχή. Αμέσω ενημέρωσαν το 100 ότι κάποιο άνδρα κοιμάται πάνω στον δρόμο την Πακιμύρε, στο ύψο του πρατηρίου τη ΕΚΟ δίπλα στην Παναγία τη Συμπάλουσα. Στο σημείο έφτασε περιπολικό από το αστυνομικό τμήμα Μυρών, καθώ και ασθενοφόρο που παρέλαβε τον άτυχο 47χρονο, τον μετέφερε στο κέντρο Υγεία Μυρών. Και δυστυχώ εκεί οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατό του. Αρκεί να σκεφτεί κάποιο ότι η, η, η παραμικρή προσφορά βοήθεια σε κάποιον ο οποίο έχει τραυματιστεί μπορεί να του σώσει τη ζωή. Αν αδερφέ, δεν τα καταφέρνεις μόνο σου να κάνει κάτι, πάρε τηλέφωνο, πάρε το 166. Πε, συνέβη αυτό, έκανα αυτό. Η αμέλεια πολλές φορές συγχωρείται. Η απανθρωπιά να αφήσει τον άλλον τραυματισμένο στο δρόμο, δεν συγχωρείται με τίποτα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΣΥ, πρώτα Γιάννη Λιονάκη, σοκάρει και ο ρυθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή του μετά από παράσυρση, αφού ήδη μετρούμε στο νησί 6 νεκρού από τι 12 συνολικά παρασύρσει πεζών που σημειώθηκαν το 2016. Ένα δυσθεόρατο αριθμό, ο οποίο αγγίζει το 10% του συνόλου των νεκρών του νησιού μα, που ήδη δυστυχώ είναι στου 67 και μακάρι να μην συνεχιστεί να φτάσουμε το περσινό αριθμό των 70. Ωστόσο αναδεικνύεται το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει α, κυρίως στις νυχτερινές ώρες με το να οδηγούμε απερίσκεπτα θα έλεγα τις περισσότερες φορές ή να βαδίζουμε και απερίσκεπτα θα έλεγα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 47χρονος είχε μεταβεί στον τυμπάκι με το δικό του αυτοκίνητο και παραμένει ερώτημα γιατί έφυγε με τα πόδια για τι μοίρε. Οι έρευνε των αστυνομικών αρχών για τι συνθήκε θανάτου 47χνου κινούνται προ κάθε κατεύθυνση. Ενώ σημαντικά στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν θεωρούνται τα θραύματα που βρέθηκαν στον δρόμο και τα ίχνη από το χρώμα του αυτοκινήτου πάνω στα ρούχα του νεκρού. Την προανάκριση έχει αναλάβει η τροχέα και ήδη σύμφωνα με πηγέ έχει καταλήξει στη μάρκα του αυτοκινήτου που χτύπησε τον άτυχο οικογενειάρχη. Θέλω να θυμίσω ότι ήδη αυτή την ώρα έχουμε περίπου πέντε 5 ε, ανεξιχνίαστες, ανεξιχνίαστους τροχαίους θανάτους τα τελευταία 15 χρόνια στο νησί μας που δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε, ποιος, πότε και πώς. Ε, αυτό είναι ένα τρομερό γεγονός